Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο άνθρωπος που έφερε το άθλημα στα σπίτια μας, ο Νίκος Γκάλης, βρέθηκε στα Χανιά. Με αφορμή τη διεξαγωγή του εργασιακού τουρνού αλληλεγγύης, που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, οι διοργανωτές πέτυχαν σχεδόν το ακατόρθωτο να φέρουν τον Νίκο Γκάλη στα Χανιά για να τιμήσει και φυσικά να τιμηθεί από την πόλη μας. Ο Νίκος Γκάλης πάτησε στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισσού και αποθεώθηκε από τον δυστυχώς λίγο κόσμο που βρέθηκε εκεί. Διότι ένας Γκάλης άξιζε σίγουρα κάτι παραπάνω. Αυτό είναι για μένα είναι συγκινητικό, ότι συνδυάζω το όνομά μου και έχω προσφέρει στο να μπαίνουν τα νέα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Εγώ είχα πει και παλιά, έστω και ένα παιδί να μπει από μένα μέσα στο γήπεδο, να φύγει από τον δρόμο και να παίξει, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, είναι κέρδος για μένα. Είναι ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε μένα αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί αυτά τα παιδιά δίνουν τη μάχη στη ζωή και τους χαίρομαι κιόλας. Είναι ένας τρόπος για να ξεσπάνε, να ασχολούνται και αυτά τα παιδιά με τον αθλητισμό. Είμαι παρόν, ήταν και αυτή η εκδήλωση σήμερα για καλό σκοπό. Νομίζω όλοι πρέπει να βοηθάμε για να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις, για να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο. Ο αθλητισμός σου έχει προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις. Από τη στιγμή που σταμάτησε τον αθλητισμό, η πιο συγκινητική στιγμή που έχεις νιώσει ποτέ πια ήταν? Κοίτα, οι συγκινήσεις υπάρχουν πάντα στη ζωή. Δεν έχει πιο μεγάλη, πιο μικρή συγκίνηση. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι, όπως είχα πει και πει και θέλω να τονίσω και σε όλα τα παιδιά, είναι ο σωστός δρόμος. Όποιο άθλημα ασχοληθείς, είναι σωστός δρόμος για να γίνεις και σωστός άνθρωπος αργότερα. Οι διοργανωτές του τουρνού αλληλεγγύης, στους οποίους αξίζουν τα εύσημα για την έλευση Γκάλη στα Χανιά, όπως και στους φιλάθλους του Άρη Θεσσαλονίκη στην πόλη, είχαν ήδη φροντίσει να κατεβάσουν στα Χανιά τη μεικτή του εργασιακού πρωταθλήματος Αθηνών, η οποία ονομάζεται Νίκος Γκάλης, προς τιμήν του μεγάλου στάρ. Μια ομάδα με σημαντικούς παίκτες όπως ο Τζανής Σταυρακόπουλος, πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 1996. Εξαιτίας όλων των παιδιών του 87, η Ελλάδα έχει μάθει μπάσκετ και κάθε μέρα μαθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Και εκτιμά και τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Θαυμάζεις λίγο αυτό που γίνεται με τον Διαμαντίδη και την υποδοχή που έχει από τον κόσμο την τελευταία του χρονιά. Κοίτα, όπως ξέρετε έχει εξελιχθεί το μπάσκετ. Γίνονται άλλα πράγματα. Σήμερα έχουμε πάρει λίγο το αμερικάνικο, το show business αυτό. Αυτά τα παιδιά και ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης και αυτά έχουν προσφέρει και αυτά τα παιδιά στο ελληνικό μπάσκετ. Πάρα πολύ καλοί παίκτες. Εγώ χαίρομαι για αυτούς. Χαίρομαι για τον ελληνικό αθλητισμό που τα παιδιά αγαπάνε τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι έβαλα και εγώ το χεράκι μου σε αυτό. Και θέλω να συνεχιστεί αυτό για πολλά χρόνια ακόμα. Ο Νίκος Γκάλης δεν θα έπρεπε να... Ο άνθρωπος που έβαλε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να έχει τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο? Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος, με ξέρετε πώς είμαι απλός άνθρωπος. Αυτά θα σκέφτονται άλλοι για μένα. Δεν θα τα σκεφτώ εγώ και ούτε θα στεναχωρηθώ εγώ για αυτά τα πράγματα. Η διοργάνωση περιελάμβανε τους τελικούς του εργασιακού αλληλεγγύης, όπως επίσης και τον αγώνα επίδειξης της μεικτής Αθηνών με την μεικτή εργασιακού Χανίων. Η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε με 88-61. Τα events δεν σταμάτησαν εκεί, αφού παρόντος του Νίκου Γκάλη παρουσιάστηκε ένα άθλημα που ονομάζεται μπάσκιν. Πρόκειται για αγώνα μπάσκετ που συμμετέχουν άνδρες, γυναίκες αλλά και άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής. Το άθλημα αυτό δημιουργήθηκε για να συνυπάρξουν σε αγώνα μπάσκετ αγόρια, κορίτσια αλλά και άτομα με αναπηρία. Άπαντες πήραν το χειροκρότημα του κόσμου ενώ είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον τεράστιο Νίκο Γκάλη. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι μία ρέπλικα φανέλα της Εθνικής Μπάσκετ του 1987 και μία μπάλα μπάσκετ με την υπογραφή του Νίκου Γκάλη βγήκαν στη δημοπρασία από την Charity Idols και τα έσοδα θα διατεθούν επίσης για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης ήταν η Νέα Τηλεόραση Κρήτης.